Υπάρχει σήμερα σωστή επικοινωνία γιατρού και ασθενούς? Συμμετέχουν οι ασθενείς στις αποφάσεις που αφορούν την θεραπεία τους? Πόσο καλά είναι προετοιμασμένοι όταν συναντούν τον γιατρό τους? Απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα δίνει η πανελλαδική έρευνα που έγινε πρόσφατα στο πλαίσιο της εκστρατείας MedEdMe. Να ξεκαθαρίσω ότι η έρευνα γίνεται σε πανελλαδικό επίπεδο πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε δείγμα 2.000 ασθενών. Και θα το τοποθετούσα σε τρεις διαφορετικές θεματικές ενότητες. Το πρώτο μεγάλο κομμάτι είναι η επικοινωνία του γιατρού με τους ασθενείς. Φαίνεται λοιπόν ότι ακόμα υπάρχει πολύ μεγάλο ποσοστό ασθενών που εμπιστεύονται πραγματικά το γιατρό τους. Υπάρχει επίσης ένα ποσοστό ασθενών που θα ήθελε να του εξηγούνται λίγο πιο αναλυτικά οι παρενέργειες, οι ανεπιθύμητες ενέργειες μιας φαρμακευτικής αγωγής. Υπάρχει ποσοστό ασθενών που πιστεύει, πάντα μιλάω πλειοψηφικά, ότι έχουμε την αίσθηση πολλές φορές ότι δεν επαρκεί ο χρόνος στο γιατρό. Η πλειοψηφία των ασθενών πιστεύει ότι υπάρχει διαθέσιμος χρόνος από πλευρά γιατρού. Ένα πολύ σημαντικό εύρημα επίσης, σε σχέση με αυτό το περίφημο μύθο που λέμε για το χρόνο που πρέπει να αφιερώνουν οι γιατροί και γίνεται συζήτηση και στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, είναι ότι περίπου το 40% των ασθενών, όταν φεύγει από την ιατρική επίσκεψη, παίρνει τηλέφωνο τον γιατρό. Οπότε λίγο θα πρέπει να εκπαιδεύσουμε και τους γιατρούς και τους ασθενείς να καταλάβουν ότι είναι καλύτερο να αφιερώνουν χρόνο τη στιγμή που είναι μέσα στην ιατρική επίσκεψη, από το να έχουν ένα ασθενή που τους παίρνει μετά τηλέφωνο, άρα πάλι τους απασχολεί, ή 30% μπαίνει και ψάχνει στο διαδίκτυο να δει αν αυτά που του είπε ο γιατρός είναι αλήθεια. Και έχουμε και ένα 21% των ασθενών που ψάχνουν να βρουν άλλους ασθενείς για να τους ρωτήσουν αν αυτά που τους είπε ο γιατρός είναι σωστά. Οπότε ένα σημαντικό εύρημα είναι όχι ότι δεν έχουμε χρόνο, αλλά ότι πρέπει να εκπαιδευτούμε στην καλύτερη διαχείριση του χρόνου και οι γιατροί και οι ασθενείς. Στο άλλο κομμάτι που επίσης έχει πολύ ενδιαφέρον, θα έλεγα ότι αφορά τον αλφαβητισμό στην υγεία. Βλέπουμε λοιπόν ότι ένα σημαντικό ποσοστό των ασθενών δεν γνωρίζει πώς να διαχειριστεί τα συμπτώματά του και τις επιπλοκές. Μπαίνουμε σε ένα σύστημα που θα έχουμε περισσότερους χρόνιους ασθενείς λόγω της αύξησης του προσδόκιμου επιβίωσης. Άρα, ο προσανατολισμός των συστημάτων υγείας στο μέλλον θα πρέπει να είναι πώς θα κάνουμε πιο ενημερωμένους χρήστες υπηρεσιών υγείας. Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν γνωρίζουν πώς να αυτό διαχειρίζονται τα συμπτώματα. Βλέπουμε ότι δεν είναι πολύ ικανοί στο να βρουν σε ποιο γιατρό θα πάνε σε μία περίπτωση που έχουμε επίγον περιστατικό. Σημαντικό για τη ζωή και την ασφάλεια. Άρα, το άλλο κομμάτι είναι σημαντικό να επενδύσουμε στην εκπαίδευση, στον αλφαβητισμό των ασθενών, στον αλφαβητισμό των ενημερωμένων καταναλωτών υπηρεσιών υγείας, θα το έλεγα. Η άλλη πτυχή της έρευνας αφορά τη συμμετοχή των ασθενών στη λήψη αποφάσεων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί, όπως μας λέει και η βιβλιογραφία, είναι σημαντικό ο γιατρός να λαμβάνει υπόψη τις προτιμήσεις του ασθενούς και τις καθημερινές του συνήθειες. Δεν θα πρέπει να παρανοήσουμε τι σημαίνει συμμετοχή. Συμμετοχή των ασθενών δεν σημαίνει ότι ο ασθενής γίνεται γιατρός. Δεν μπορεί να υποκαταστήσει την εμπειρία και την εκπαίδευση του γιατρού. Σημαίνει ότι συναποφασίζει τι είναι καλύτερο, ότι του ταιριάζει καλύτερα. Φαίνεται λοιπόν ότι οι Έλληνες ασθενείς, όπως συμφωνούν και πολλές διεθνείς μελέτες, θέλουν ο γιατρός τους να λαμβάνει τις σημαντικές ιατρικές αποφάσεις, σε ποσοστό 80-90%. Θέλουν να συναποφασίζουν με τον γιατρό. Δεν θέλουν να παίρνουν την ευθύνη. Και αυτό φαίνεται ότι είναι πιο σημαντικό στις περιπτώσεις που έχουμε να κάνουμε με μία δυσάρεστη για τη ζωή κατάσταση υγείας. Δηλαδή, δεν έχει και λογικό, νομίζω είναι και λογικό, ότι δεν αισθάνεται αυτοπεποίθηση στο να αποφασίσει μόνος. Θέλει τη βοήθεια του γιατρού, θέλει ο γιατρός να του εξηγεί. Με δεδομένο ότι ο γιατρός μπορεί να είναι καλός επαγγελματίας, αλλά στριφνός στη σχέση του με τους άλλους ανθρώπους
και ότι ο ασθενής είτε μορφωμένος είτε αμόρφωτος αδυνατεί να κατανοήσει τους ιατρικούς όρους. Πώς μπορεί αυτοί οι δύο άνθρωποι να επικοινωνήσουν μεταξύ τους? Τώρα μου θυμίζεται λίγο τον Dr. House, ο οποίος είναι τέλειος επαγγελματίας, είναι ο καλύτερος γιατρός που κάνει όλες τις διαγνώσεις, αλλά έχει μια αδυναμία να επικοινωνήσει. Και μου δίνεται μια καλή ευκαιρία να πω ότι η επικοινωνία, και όχι μόνο η επικοινωνία του γιατρού με τους ασθενείς, η επικοινωνία γενικότερα είναι βασικός παράγοντας καλών σχέσεων. Και ποιο είναι το πρόβλημα? Πολλές φορές δεν θεωρούμε ότι η επικοινωνία είναι κάτι που μαθαίνεται. Νομίζουμε ότι η επικοινωνία είναι απλά να μιλάμε. Όμως η επικοινωνία είναι πιο πολύ η τέχνη του να καταφέρουμε να αποκωδικοποιήσουμε σωστά το μήνυμα, αυτό που λέει ο άλλος. Γιατί δεν το αποκωδικοποιούμε σωστά? Έχουμε στερεότυπα, προκαταλήψεις, έχουμε συνηθίσει να σκεφτόμαστε με συγκεκριμένο τρόπο και όπως έχουν οι μελέτες, έχουμε μια επιλεκτική τάση να πηγαίνουμε στην πληροφορία που ήδη ξέρουμε. Άρα αυτό το οποίο θα βοηθούσε πάρα πολύ είναι και γιατροί και ασθενείς να ανοίξουν λίγο, να βγάλουμε τις παροπίδες, να ξεφύγουμε από αυτό που πιστεύουμε και να αρχίσουμε να μπαίνουμε στη θέση του άλλου, να σκεφτόμαστε ότι μπορεί να υπάρχει και μια διαφορετική άποψη που δεν την είχαμε σκεφτεί. Και μια τελευταία ερώτηση, κυρία Σίμου. Πώς πρέπει να είναι προετοιμασμένος ο ασθενής κατά τη συνάντησή του με τον γιατρό? Ο ασθενής θα πρέπει να κρατάει ημερολόγιο, να κρατάει σημειώσεις, να έχει κάνει πριν την έρευνα. Δηλαδή, βλέπουμε στην έρευνα ότι όταν φύγει από τον γιατρό, μπαίνει στο ίντερνετ και ψάχνει. Αυτό θα μπορούσε να το έχει κάνει πιο πριν, ώστε ο γιατρός να του επιβεβαιώσει αν αυτό που διάβασε είναι σωστό. Και όχι να τον κάνει εκ των υστέρων που είναι μόνος του και δεν ξέρει τι να αποφασίσει. Οπότε, πολύ σωστή ερώτηση και πολύ κέρια. Πρέπει οι ασθενείς να πηγαίνουν προετοιμασμένοι στο γιατρό τους. Επίσης, επειδή γνωρίζουμε ότι πολλές φορές είναι αγχωμένοι από το άγχος της διάγνωσης των θεραπείων και όταν κάποιος είναι αγχωμένος, έχει την τάση να ξεχνάει πληροφορίες, θα πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Ή αν δεν μπορεί να το κάνει ο ίδιος, θα πρέπει να έχει μαζί του ένα φιλικό συγγενικό του πρόσωπο, ώστε να θυμάται αυτά που του είπε ο γιατρός.